Φίλες και φίλοι Δημόσιο Ρέντιο, καλησπέρα. Με κάπως διαφορετικούς ήχους, ίσως θα έλεγα Αντώνη και πιο ταιριαστούς τελεία στην εκπομπή μας. Μπορεί να μην τους έχουμε άλλη φορά παίξει. Φεύγουμε λίγο πιο ανατολικά, σας το είχαμε προσεχθεί στην προηγούμενη εκπομπή. Και φτάνουμε σε μια τεράστια χώρα, τεράστιο πολιτισμό. Να μην πω άλλα πράγματα, είναι η Ινδία. Έχουμε αρκετά πράγματα να πούμε, ειδικά ο Αντώνης. Καλημέρα από μένα. Ας προσεγγίσουμε αυτόν τον τόπο, αυτόν τον πολιτισμό. Μια αναφορά θα κάνουμε, γιατί δεν μπορούμε να τα εξαντλήσουμε σίγουρα σε 40 λεπτά. Καλημέρα, Αντώνη. Καλημέρα και από μένα. Είμαστε εδώ για άλλη μια Πέμπτη μαζί σας. Όπως σας είχαμε υποσχεθεί και την προηγούμενη φορά, θα κάνουμε, και όπως είπε και ο Γιώργος, θα κάνουμε μια προσπάθεια να προσεγγίσουμε λίγο αυτό που αντιπροσωπεύει, αυτό που εκπροσωπεί για τον κόσμο η Ινδία, αυτή η χώρα. Και μέσα και από τη δική μου εμπειρία θα προσπαθήσω να βοηθήσω λίγο να αποκρυπτογραφήσουμε κάποια πράγματα από αυτόν τον πολιτισμό και από αυτό το χώρο, από αυτό το χώρο της Ανατολής. Λοιπόν, θα κάνω εγώ κάποια ερώτηση για να πιάσουμε το νήμα. Πραγματικά δεν ξέρω τι μπορώ να σου πρωτορωτήσω. Εντάξει, δεν είσαι ηθός, δεν ζεις εκεί. Έχεις ζήσει εκεί. Έχεις κάποιες εμπειρίες εκεί, θα έλεγα, αρκετές μάλιστα, που μπορείς, πιστεύω, να μας μεταδώσεις και να μας πεις γιατί αυτός ο πολιτισμός έχει κάποια ιδιαιτερότητα και για σένα, αλλά και γενικά για τον άνθρωπο. Γιατί έχω κάνει μια προσέγγιση. Η ινδική φιλοσοφία, εντελώς διαφορετική από τη δυτική, που είμαστε, ας πούμε, η αρχή ήταν εδώ η Ελλάδα. Αλλά παρόλα αυτά, πολλές φορές έχω ακούσει να λες ότι η ινδική νοοτροπία ταιριάζει με την ελληνική. Είναι λίγο παράδοξο. Εγώ ένα πράγμα που θα έλεγα για την Ινδία, ας πούμε, και γενικά για τον τόπο αυτό, είναι ότι έχει πολλά. Κάνουμε πολύ πολιτισμοί, παράδοξα πράγματα, τα οποία όμως στο τέλος βλέπεις μια κατάσταση εντελώς διαφορετική. Εγώ τη βλέπω με περισσότερο χρώμα, περισσότερη ζωή, περισσότερη ενέργεια. Έτσι, εντάξει, είναι στο μυαλό μου τώρα, δεν έχω πάει. Πιστεύω να πάω σύντομα. Λοιπόν, όταν λέμε Ινδία, λοιπόν, τι σημαίνει για σένα, ας ξεκινήσουμε έτσι. Το
το να μιλάς για την Ινδία, εγώ βασικά να μιλάω για την Ινδία, είναι πολύ διαφορετικό να έχεις ζήσει εκεί και να έχεις γίνει ένα κομμάτι, ας πούμε, από την παράδοση. Να το ξεκινήσουμε από αυτό. Στο βιβλίο που έχω γράψει, έχω γράψει ένα κεφάλαιο που λέει «Πώς είναι να ταξιδεύεις». Και υπάρχουν τα ταξίδια που κάνει κάποιος σαν τουρίστας, και υπάρχουν και τα ταξίδια που κάποιος πηγαίνει σε ένα τόπο, μένει εκεί για αρκετό καιρό και γίνεται ένα κομμάτι του τόπου, δηλαδή βιώνει τις παραδόσεις του τόπου, τους ανθρώπους, τις σχέσεις, την πνευματικότητα, τον τρόπο που ζούνε, τα φαγητά, όλα αυτά είναι ένα ταξίδι, αλλά έχει μια ολοκληρωμένη εμπειρία όταν ταξιδεύεις, δηλαδή, και μένεις κάπου, ξέρω, για 2-3 χρόνια, 5. Η δική μου εμπειρία, το ταξίδι, τα χρόνια που ταξιδεύαμε τουλάχιστον στην Ινδία, ήταν περίπου το 1993 μέχρι το 2000 εκεί. Όταν λέω ταξιδεύαμε, κάθε χρόνο, αρκετές φορές, δηλαδή 30-40 φορές χωρίς να έχουμε ταξιδέψει. Και αυτό που διαφοροποιεί κάποιον τουρίστα από κάποιον που πραγματικά ταξιδεύει και λέει, γυρνάει πίσω και λέει, εντάξει, έχω ταξιδέψει, ξέρω τι είναι αυτό, είναι αυτή η έννοια του ότι έχει ζήσει ολοκληρωτικά κάτι. Δηλαδή έχεις γίνει ένα μέρος από αυτό, και για να σου δώσω ένα παράδειγμα να καταλάβεις, δηλαδή είχε έρθει κάποια στιγμή που επιστρέφαμε στο αεροδρόμιο και φτάνω στην Ελλάδα και ανοίγει η πόρτα του αεροπλάνου και βγαίνω και λέω, τι ήρθα, πού είμαι, ξέρεις. Νομίζω ότι είχα έρθει στο εξωτερικό. Ναι. Οπότε, δηλαδή θέλω να πω, είχα ενσωματωθεί τόσο πολύ στον πολιτισμό και σε όλη την κατάσταση εκεί που ήταν κάτι τελείως διαφορετικό. Το κομμάτι που παίζει από πίσω, το όνομά του είναι Spirit. Ναι, νομίζω με αυτό το κομμάτι θα δώσουμε πάσα για να περάσουμε και στα θέματα της εκπομπής μας, αλλά με κεντρικό άξονα την Ινδία. Υπάρχει αυτό το Spirit στην Ινδία? Μπορούμε να μιλήσουμε για κάτι τέτοιο, ή οι άνθρωποι αυτοί είναι κάτι που το πραγματεύονται? Σου πει, στην Ελλάδα υπάρχει, αλλά εντάξει, δεν θα έλεγα ότι είναι. Υπάρχει ίσως το θρησκευτικό κομμάτι ως έναν βαθμό, και στην καθημερινότητα σε πράγματα ίσως δεν το έχουν και τόσο. Το λένε, μπορεί να τους αρέσει, αλλά μέχρι να το φλερτάρουν. Στην Ινδία είναι έτσι είναι ακόμη και τώρα, ή πλέον και αυτή μήπως ήταν κάποτε παλιά έτσι και τώρα όπως δεν υπάρχει κάτι τέτοιο? Να μιλάμε για το πνεύμα και για την φιλοσοφία ζωής. Ας μιλήσουμε για το spirit της Ινδίας, λοιπόν. Τι είναι αυτό? Ναι, αυτό το βασικό κομμάτι που μας διαχωρίζει από τον πολιτισμό της Ινδίας είναι ότι εκεί είναι ακόμα ζωντανός. Δηλαδή η πνευματικότητα τη βλέπεις, δηλαδή είναι ζωντανή. Δηλαδή
υπάρχουν τα άστρα που είναι τα μοναστήρια ή τα οποία είναι πολύ ζωντανά με την έννοια ότι ο κόσμος είναι ένα μέρος της καθημερινότητάς του. Θα πάει, θα μπει μέσα σε ένα τέτοιο μοναστήρι, θα κάνει, ξέρεις, τη βόλτα του, θα βρεθεί κοντά σε κάποια ιερά, ας πούμε, θα πάρει αυτή την ενέργεια που έχει ένας τέτοιος τόπος, θα ξαναγυρίσει ενδεχομένως σπίτι του ή... Αλλά είναι κάτι ζωντανό. Φυσικά αυτή είναι η μεγάλη διαφορά εδώ. Και εμείς έχουμε τέτοιους τόπους, δηλαδή όπως είναι τα μετέωρα, όπως λες, τα μοναστήρια που έχουμε. Όμως δεν είναι κάτι... Αυτό που έχει μια μεγάλη διαφορετικότητα είναι ότι ας πούμε στην Ινδία πας σε ένα τέτοιο μοναστήρι, πας, κάθεσαι όλη μέρα, φεύγεις. Δεν είναι ότι υπάρχει ένας πολύ μεγάλος διαχωρισμός ανάμεσα σε αυτούς που είναι οι μοναχοί και βλέπεις ότι είναι, ξέρεις, και υπάρχουν μετά και οι κοσμικοί που λέμε, ας πούμε, στο χριστιανισμό. Υπάρχουν τεράστια, ξέρεις, μοναστήρια που είναι τα άστρα που μένουν μέσα, ξέρεις, 100-200.000 άνθρωποι, οι οποίοι δεν υπάρχουν, ξέρεις, καν μοναχοί. Υπάρχει, ξέρω εγώ, ένας δάσκαλος, ας πούμε, ή υπήρχε παλιά ένας δάσκαλος, τώρα δεν υπάρχει, ξέρεις, γιατί έχει φύγει από τη ζωή, και συνεχίζει αυτό και λειτουργεί έτσι. Οπότε κάποιος πηγαίνει εκεί, έχει το χρόνο να αυτοσυγκεντρωθεί, μπορεί να μείνει μέσα για αρκετό χρόνο, ξέρεις, έχουν άντρες, γυναίκες, ναι, εντάξει, σε αρκετά διαχωρίζονται, αλλά σε πολλά δεν διαχωρίζονται, ειδικά τα πιο σύγχρονα δεν υπάρχει τέτοιος. Ναι, στην Ελλάδα αφορά κυρίως άντρες. Ναι, όχι, υπάρχουν και γυναικεία. Ναι, ναι. Είναι όμως, εδώ ο χριστιανισμός έχει αυτή τη διαφορετικότητα, που δεν λέμε αν είναι καλή ή κακή, δεν μας ενδιαφέρει να ασχοληθούμε με αυτό. Είναι μια διαφορετικότητα όμως που έχει ξεφύγει από αυτό που λέμε ζωή, κάποιος που ζει μια ζωή μέσα στην καθημερινότητά του, και ή θα είσαι μοναχός, ξέρω εγώ, ή θα είσαι κοσμικός. Υπάρχει ένας μεγάλος διαχωρισμός. Στην Ινδία δεν είναι τόσο έντονος αυτός ο διαχωρισμός. Δηλαδή μπορεί να ζεις, ξέρεις, και είναι μέσα στην καθημερινότητά σου. Είναι μέσα στην καθημερινότητά σου αυτό. Δηλαδή μπορεί να ζεις στην πνευματικότητα. Δηλαδή υπάρχει η θρησκεία και υπάρχει και η πνευματικότητα. Στην Ινδία μπορείς να βρεις πολύ μεγάλη πνευματικότητα, η οποία είναι ανεξάρτητη από τη θρησκεία. Εδώ στην Ελλάδα ή γενικότερα στο χριστιανισμό, δεν συζητάμε τώρα αν είναι καλό ή κακό, δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Η θρησκεία είναι ταυτόσιμη με την πνευματικότητα. Αυτό θα ήθελα λοιπόν να το συζητήσουμε, την πνευματικότητα. Επίσης να πούμε ότι στην Ινδία υπάρχει το καθολικό κομμάτι, καθολική εννοώ, όχι, και άλλες θρησκείες, και μουσουλμάνοι κλπ. Δεν είναι μόνο το Ινδουιστικό, έτσι δεν είναι, αλλά κυριαρχεί, φαντάζομαι. Όπως φαντάζομαι και σε πολλές άλλες κοινωνίες, υπάρχουν διάφορα. Στην Ελλάδα κυρίως είναι το Χριστιανός Ορθόδοξος και λίγοι μουσουλμάνοι, και καθολικοί επίσης ελάχιστοι. Παρ' όλα αυτά όμως τόνισε ότι υπάρχει μια πνευματικότητα. Πνευματικότητα υπάρχει, η οποία διαπερνά όλες τις αντίστοιχες θρησκείες που υπάρχουν μέσα στην Ινδία, ή αφορά μόνο το ινδουιστικό μέρος της Ινδίας, ενώ στην καθημερινότητά τους, στην προσέγγιση τους, στο απρόσωπο στη ζωή. Γιατί μπορεί να είναι κάποιος καθολικός, μουσουλμάνος ή οτιδήποτε άλλο, αλλά το πώς αντιμετωπίζουν τη φιλοσοφία ζωής έχουν, είναι κοινή εκεί πέρα ή εντελώς διαφορετημένη.
Και αφήσκα και μια συγκρίση με την Ελλάδα. Γι' αυτό. Το επόμενο κομμάτι θα ακούσουμε, ακούμε, είναι το Spiral Dance. Ένας χορός σε σχήμα σπήρας. Εδώ τώρα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε αυτό που είπαμε. Πνευματικότητα, τι εννοούμε? Εννοούμε ότι όπως ήταν στην αρχαία Ελλάδα, οι λατρευτικές τελετές, οι ιεροί τόποι ήταν μέρος της καθημερινότητας των ανθρώπων, κάπως έτσι βιώνεται και μια πνευματικότητα στην Ινδία με ένα τέτοιο τρόπο. Άρα το θρησκευτικό κομμάτι υπάρχει φυσικά και εκεί, υπάρχουν Ινδουιστές, υπάρχουν Μουσουλμάνοι, υπάρχουν όλα αυτά, αλλά θα βρεις πάρα πολλούς τόπους οι οποίοι δεν είναι χρωματισμένοι με κάποια θρησκεία. Δηλαδή θα βρεις ένα μοναστήρι το οποίο δεν είναι ότι είναι Ινδουιστικό μοναστήρι ή Μουσουλμανικό μοναστήρι. Υπάρχει, ξέρεις, αυτό το άστραμ που, ξέρω εγώ, είναι ένα πνευματικό μέρος. Έχει ζήσει κάποιος Άγιος, τέλος πάντων, στο παρελθόν ή ζει τώρα, ας πούμε. Υπάρχουν κάποιες τελετές ή τελετουργίες μέσα. Ή μπορεί καν να μην υπάρχει κάποιο άστρα, μπορεί να είναι ένα μέρος που έχει ζήσει κάποιος και είναι ένας τόπος προσκυνήματος, ας πούμε, που δεν είναι άμεσα συσχετισμένος με κάποια θρησκεία. Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλοί τόποι οι οποίοι δεν είναι απαραίτητα ότι αυτός ο τόπος είναι συσχετίζεται με τον Ινδουισμό ή με κάποια θρησκεία. Εκεί έζησε κάποιος μεγάλος Άγιος και από αυτό και μόνο, ξέρεις, ο τόπος έχει πάρει μια πνευματική διάσταση. Δηλαδή πηγαίνουν κάποιοι εκεί, ξέρεις, μένουν και έχει γίνει ένας πνευματικός χώρος. Δεν είναι μοναστήρι με την έννοια του πάει κάποιος και πρέπει να ακολουθήσει κάποια τελετουργικά, όπως είναι στο χριστιανισμό ή όπως είναι στα ζεν μοναστήρια, ας πούμε, που πας και γίνεσαι μοναχός μέσα. Είναι, γι' αυτό λέω, είναι κάτι πιο ευρύτερο. Και να έρθει σιγά σιγά και η κουβέντα στα συνήθεις συζητήσεις που κάνουμε εδώ πέρα. Okay, οπότε πηγαίνει εκεί και κάνει τι? Που δεν έχει να κάνει κάποια πράγματα καθημερινά που ορίζονται από κάποιους κανόνες, να κάθεται και να κοιτάει τον ουρανό, ή αυτός να βρει δικά του πράγματα να κάνει εκεί πέρα ή να ανακαλύψει, γιατί να πάει εκεί? Για παράδειγμα, λοιπόν, εγώ είμαι ένας άνθρωπος, για παράδειγμα το λέω, που με ενδιαφέρει αυτό το πράγμα, ή που θα ήθελα, ξέρω εγώ, να δω κάτι διαφορετικό, να πάω εκεί πέρα και να ζήσω κάτι διαφορετικό, γιατί να πάω εκεί πέρα? Και το λέω αυτό με την άποψη, γιατί να φτάσω μέχρι την Ινδία, να πάω στα μετέρω. Σαφώς και εκεί μπορώ να πάω, ή να πάω στην Ιταλία, ας πούμε, σε ένα καθολικό μοναστήρι. Αυτός ο τόπος, πώς διαφοροποιείται? Και είναι μοναδικό αυτός το Ινδία, θα έλεγες εσύ, ή μπορεί να το δούμε και στην Αίγυπτο ή κάπου αλλού? Τι θα έλεγες, αν έχεις μια εικόνα να μας πεις? Αυτό που χρειάζεται να διευκρινίσουμε, όταν λέμε πνευματικότητα, μπορούμε να το σκεφτούμε έτσι, όπως ήταν και στην αρχαία Ελλάδα το γνώθες αυτόν, είναι η αυτογνωσία, έτσι. Άρα, όταν λέμε πας σε έναν χώρο τέτοιο και λες, ωραία, ήρθα και δεν υπάρχει κάτι, ξέρω, ή υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα λίγα πράγματα, ξέρω, μπορεί να υπάρχουν κάποιοι ψαλμοί το πρωί, κάποιοι ψαλμοί το απόγευμα και κατά τα άλλα είσαι γενικά ελεύθερος. Δεν έχεις να κάνεις κάτι. Αυτό από μόνο του, όταν βρεθείς δηλαδή σε ένα χώρο όπου η ιδέα είναι εδώ δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα από αυτά που κάνεις στην καθημερινότητά σου και κάτσε απλώς ήσυχος κάτω χωρίς να κάνεις τίποτα, αυτό από μόνο του είναι μια πνευματική πρακτική. Δηλαδή, ναι, μπορεί να γίνει παντού, αλλά αν πας, ας πούμε, τώρα και το κάνεις εδώ σε ένα χριστιανικό μοναστήρι, ας πούμε,
Εντάξει. Σίγουρα να πας σε ένα δάσος ή σε ένα νησί. Ναι, αλλά ο τόπος, όταν οι άνθρωποι έχουν μια πρόθεση, η ενέργεια που πηγαίνεις είναι σημαντική. Δηλαδή ο χώρος αποκτά την ενέργεια. Δηλαδή πάει εκεί κάποιος για να βρει τον εαυτό του, ας πούμε, ή για να ησυχάσει κάπως, για να μπορέσει να αναδυθεί κάτι, να δει κάτι από μέσα του, κάτι πιο ενδιαφέρον, κάτι πιο σημαντικό, ούτως ώστε να κάτσει δηλαδή ο καθημερινός θόρυβος, να κάτσει αυτό. Και σε ένα δάσος μπορείς να το κάνεις αυτό, αλλά σε ένα δάσος δεν είναι κάτι οργανωμένο, ας πούμε, από τους ανθρώπους. Δηλαδή, εντάξει, μπορεί να πας μόνος σου, να γίνεις ερημίτης. Είναι όμως μια διαφορετική κατάσταση να είσαι μόνος σου από το να ζεις. Και ποια είναι η διαφορετικότητα? Εντάξει, δεν είναι ότι το λέμε απλώς την διαφορετικότητα. Η διαφορετικότητα είναι ότι σαν ανθρώπινα όντα ενσωματώνουμε μόνο στην παρουσία άλλων ανθρώπων. Δηλαδή διαφορετικότητες. Όταν είμαστε ερημίτες, ξέρω εγώ, εκτός κι αν είσαι ένας μοναχός, ας πούμε, που είναι η σχέση η δική σου με το Θεό ή τέλος πάντων με το σύμπαν, με ό,τι είναι αυτό. Αλλά όταν ζεις με έναν τρόπο πιο απλό, μια ζωή, ξέρεις, και κυκλοφορείς ανάμεσα στους ανθρώπους, είναι πολύ σημαντικό να συνυπάρχεις με άλλους ανθρώπους σε ένα περιβάλλον όμως που το πλαίσιο του σε βάζει σε μια διαδικασία να ησυχάζεις, να μην επικοινωνείς με καθιερωμένους τρόπους. Θα υπάρχει, ας πούμε, ένας τόπος όπου ξέρεις, είτε θα πας να κάτσεις ήσυχα να κάνεις κάποιο διαλογισμό, είτε θα υπάρχει μια διάλεξη ή κάτι, αλλά απλά πράγματα, όχι κάτι πολύ έντονο, ας πούμε. Άρα αυτή η Ινδία έχει αυτό το χρώμα. Δεν χρειάζεται να κάνεις πολλά πράγματα για να βρεις τον εαυτό σου, απλά να ησυχάσεις. Ακούμε το Straight to the Heart, λοιπόν, αυτή τη στιγμή. Και εγώ Straight to the Heart θα κάνω την εξής ερώτηση. Εκεί, Αντώνη, λοιπόν, τι έζησες, τι εμπειρίες αποκόμισες και μπορείς να μετακενώσεις σε αυτή την εκπομπή, σε μένα και σε αυτούς τους ακροατές που μας ακούνε. Με λόγια, βέβαια, θα πρέπει να τα φτιάξεις όσο μπορείς καλύτερα λόγια και εύστοχα. Σε αυτό πολύ σύντομο χρονικό διάστημα που έχουμε εδώ στο Now Beatings, το οποίο πιστεύεις ότι αξίζει και σε βοήθησε σένα και το βλέπεις να σου έχει δώσει κάτι, πνευματικότητα, ενέργεια, οτιδήποτε, και πώς έγινε αυτό? Ήταν κάτι προσωπικό σου ή ήταν η Ινδία που το έκανε αυτό? Και εδώ να βάλω και μια σημείωση ότι στην Ινδία βλέπουμε, πριν τις επιρροές της Δύσης, οι άνθρωποι υπαρξιακά ήταν ok, τα είχαν λύσει τα υπαρξιακά τους, τεχνολογικά είχαν θέματα. Ενώ στη Δύση ήταν ανάποδο, δηλαδή στην Αμερική τεχνολογικά είναι εντελώς μπροστά, υπαρξιακά δεν θα το έλεγα, και τόσο σοβαρά θέματα εκεί πέρα. Το είδες αυτό με το υπαρξιακό κομμάτι να είναι λυμένο? Υπήρχε αυτό, το ζούσες, ή κι αν υπάρχει τώρα ακόμα? Ναι, θα προσπαθήσω να μεταφέρω όσο γίνεται με λόγια αυτή, γιατί μια εμπειρία δεν μεταφέρεται εύκολα. Αυτό που μπορώ να πω βέβαια είναι ότι δεν είναι απλώς ότι τότε απλώς πηγαίναμε έτσι στην Ινδία και μέναμε εκεί. Ήταν μια ευρύτερη κατάσταση όπου ανήκαμε σε μια ομάδα, εργαζόμασταν και εδώ στην Ελλάδα και εργαζόμασταν και στην Ινδία. Και περισσότερο εργαζόμασταν με υπηρεσία, ξέρεις, προς τους ανθρώπους, προς τους συνανθρώπους. Άρα
το βασικό κομμάτι σε αυτό και ταιριάζει και με το κομμάτι αγάπη, ήταν από καρδιά σε καρδιά. Δηλαδή είχαμε μια ζωή που ήταν γύρω από την υπηρεσία στον άνθρωπο, δηλαδή την αγάπη και την υπηρεσία στους συνανθρώπους. Αυτό από μόνο του ήταν μια διαδικασία, δηλαδή πηγαίναμε σε ιδρύματα, βοηθάγαμε, ξέρεις, ανθρώπους, μαγειρεύαμε για στοχούς. Τότε ήταν πιο δύσκολα τα πράγματα, δεν ήταν τόσο όπως είναι τώρα, ξέρεις, που υπάρχει φαγητό. Είναι από το 93-90 μέχρι το 2000 περίπου ήμουν εγώ σε όλο αυτό. Τώρα, όταν είσαι σε μια τέτοια διαδικασία, δηλαδή είχαμε και τις εργασίες μας, δηλαδή το πρωί εργαζόμασταν μέχρι το μεσημέρι και μετά το μεσημέρι όμως ήταν όλο γύρω από αυτή την πνευματικότητα. Όταν βάζεις τον εαυτό σου σε ένα τέτοιο πλαίσιο που είναι περισσότερο, ταιριάζει με το χριστιανικό πλαίσιο, είναι ένα λατρευτικό πλαίσιο, δηλαδή είναι ένα πλαίσιο λατρείας περισσότερο, είσαι, ας το πούμε, ένας λάτρης του Θεού, κάνεις υπηρεσία στους συνανθρώπους, δεν αναγνωρίζεις κάποια διαφορετικότητα και μπαίνεις σε μια τέτοια πρακτική, αυτό σε ένα μεγάλο βαθμό αρχίζει και ησυχάζει και το μυαλό σου, δηλαδή δεν μπαίνεις σε αυτό το δυτικό, ξέρεις, την ατομικότητα με αυτή την έννοια που έχουμε στη Δύση, ας πούμε. Αντιλαμβάνεις τον εαυτό σου ότι είναι ένα μέρος, ξέρεις, της ζωής και συμμετέχεις σε όλες τις διαδικασίες σαν ένα μέρος, δηλαδή κάνεις αυτό που χρειάζεται κάθε φορά. Τώρα η εμπειρία που, αν πούμε εμπειρίες, ας πούμε, σίγουρα στην Ινδία έχω ζήσει αρκετές τέτοιες εμπειρίες, δηλαδή όπου χάνεις τον εαυτό σου, αλλά με έναν τρόπο, εκεί το λένε Satchit Ananda, δηλαδή ύπαρξη, γνώση, ευδαιμονία. Μάλλον να διηγηθώ ένα περιστατικό για να καταλάβουμε λίγο έτσι πώς ήταν όλη αυτή η κατάσταση. Ναι, αυτή τη στιγμή παίζει τον Γκουρού Μπράμα. Μπράμα είναι ο Θεός, μου λες, ε? Okay. Και Γκουρού είναι ο δάσκαλος. Okay. Με τη μουσική είμαστε σε καλά επίπεδα, πιστεύω. Προσπαθούμε να είμαστε Ανατολή, Ινδία και ξανά Ανατολή, γύρω κινούμαστε. Εντάξει, δεν μπορούσα να βάλω όλα τα αρνητικά, θα ήταν δύσκολο. Όλα όμως τα κομμάτια τους στα Ινδικά και οι ταινίες στο Bollywood και όλα αυτά, μένα μου βγάζουν χρώμα, ενέργεια, ζωή, συνέχεια αυτό το πράγμα. Τώρα δεν ξέρω αν είναι αυτή μόνο, αλλά εντάξει, σίγουρα είναι. Πες μας λοιπόν μια εμπειρία σου, να μας μεταφέρεις εδώ πέρα, που έλεγες προηγουμένως, για να καταλάβουμε κάποια πράγματα. Και δεν το λέω πώς να πάμε εκεί πέρα, δηλαδή εγώ θέλω να ξεκινήσουμε πριν την εμπειρία σου, πώς ξεκίνησες και πήγες εκεί, γιατί το αποφάσισες, γιατί μου έχεις πει, όχι, δεν πήγες μόνος, οικογενειακά. Ναι, είναι μεγάλη απόφαση τώρα να γίνεται όλο αυτό το πράγμα. Αν θέλεις να μας το μοιραστείς αυτό και μετά να μας φέρεις αυτό το παράδειγμα. Στο τέλος της συζήτησης θα μας πεις γιατί γύρισες κιόλας, γιατί βλέπω ότι είναι
Λοιπόν, okay, πιστεύω να προλάβουμε. Καλά είμαστε από χρόνο. Πιστεύω να, να μπορέσουμε να το αποτυπώσουμε. Ναι, αυτό που σου έλεγα, Γιώργο, είναι ότι αυτό δεν ήταν, ήταν μια κατάσταση ζωής. Δηλαδή, ζούσαμε έτσι, οπότε δεν ήταν κάτι που αποφασίσαμε πάμε ένα ταξίδι. Άρα ζούσαμε οικογενειακά έτσι. Δηλαδή, ταξιδεύαμε οικογενειακά. Πηγαινοερχόμασταν σε όλη αυτή τη... Ήταν κάτι που ζούσαμε μέσα σε αυτό. Είναι ένας τρόπος ζωής. Αυτό ξεκίνησε τώρα, φαντάσου... όχι με κάποια συνειδητή έτσι απόφαση κάποιος να βρει μια πνευματικότητα ή κάτι τέτοιο, αλλά μερικές φορές η ζωή σου φέρνει κάτι μπροστά σου και εντάξει, ξέρεις, όταν είσαι, ξέρεις, ήμασταν τότε, ήμουνα τότε 30, κάπου 27, πάμε εκεί, πάμε, εντάξει. Μετά έκανα παιδιά και ήταν και αυτά, ξέρεις, ερχόντουσαν και αυτά μαζί, ναι. Ταξιδεύαμε μαζί, λέει. Και μικρά, μωρά, ναι, ναι. Ναι, ναι. Ερχόντουσαν και τα μωρά μαζί μας. Θέλω να πω, ήδη είχαμε χτίσει έναν τρόπο ζωής από πριν, αλλά ήταν, ξέρεις, ψάχναμε κάτι που να μας αγγίζει εδώ στην Ελλάδα, κάτι που να έχει ένα μεγαλύτερο νόημα για μας, κάτι που να είναι πιο... Και τότε η εποχή ήταν λίγο διαφορετική, δεν είναι όπως είναι τώρα η εποχή, εντάξει. Το 90 φαντάσου ότι ήταν το τέλος, ξέρεις, αυτού των hippies και αυτά. Η Ινδία ήταν ακόμα κάτι πολύ, πολύ πιο... πώς να το πω... ήταν ένας τόπος αναζήτησης. Δεν ήταν τόσο εύκολο, ξέρεις, να ταξιδέψεις. Οι συνθήκες ήταν, δεν ήταν τόσο όπως είναι σήμερα, ξέρω εγώ, τα αεροδρόμια που είναι σύγχρονα, ξέρω εγώ, τα μέσα μεταφοράς, οι τρόποι, ξέρεις, να επικοινωνήσεις. Τότε υπήρχε ένα τηλέφωνο, ξέρεις, σε όλο το άστρο, μια βέβαια περιμένεις ώρες για να πάρεις ένα τηλέφωνο στην Ελλάδα, ας πούμε, και αν έπιανες σύνδεση και αν έβρισκες και τον άνθρωπο αυτόν στην Ελλάδα. Ή, ξέρω εγώ, εμένα με, ξέρω εγώ, 200 άτομα σε ένα χώρο, ξέρω, ας πούμε. Θέλω να πω, δεν ήταν τόσο εύκολο, άρα όλη αυτή η περιπέτεια είναι μέσα σε αυτό το process, δηλαδή κινείσαι προς κάτι άγνωστο, δεν ξέρεις προς τα που κινείσαι. Και έχει ένα άφημα αυτό με την έννοια ότι αφήνεσαι όχι στην τύχη, αλλά αφήνεσαι σε αυτό που λέμε στην πρόνοια του Θεού, τέλος πάντων, ας το πούμε έτσι λίγο πιο θρησκευτικά. Έχει μια αυτοπαράδοση αυτό, που εδώ στις σύγχρονες συνθήκες είναι πολύ δύσκολο να το βρεις. Δηλαδή να κινηθείς σε ένα τέτοιο... Και αυτό είναι ένα εσωτερικό ταξίδι, δηλαδή πώς είναι να ζεις, ξέρεις, με μια αυτοπαράδοση. Αυτοπαράδοση σημαίνει, ενώ ασχολείσαι, ρε παιδί μου, το πώς να επιβιώσεις, ξέρεις, τι να έχεις κάποια χρήματα να φας, δεν σε ενδιαφέρει να, ξέρεις, να αρχίσεις να δουλεύεις, ξέρω εγώ, για να φτιάξεις μια επιχείρηση, ξέρω εγώ, ή να χτίσεις ένα σπίτι ή να κάνεις. Είσαι λίγο πιο αφημένος, όχι αφημένος όμως με έναν τρόπο... να χάνεσαι, δηλαδή το είσαι αφημένος με μια εμπιστοσύνη κάπως, η οποία δεν είναι, τις περισσότερες φορές δεν είναι συνειδητή, και αυτό είναι ένα πρόβλημα πάντα, γιατί συνήθως οι πνευματικοί αναζητητές που δεν έχουν, και τότε δεν είχαν και εμείς δεν είχαμε μια ψυχολογική βάση, ήταν αρκετά δύσκολο να ισορροπήσουν ψυχολογικές καταστάσεις, ειδικά στις σχέσεις μεταξύ μας, ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Ναι, εδώ έχουμε, έβαλες δύο θέματα, τα οποία είναι θέματα καθημερινά όλων των ανθρώπων βασικά. Το βιοποριστικό κομμάτι, να ζήσει, χρήματα, φαγητό κλπ. Και εννοεί το ψυχολογικό. Επηρεάζει το ένα το άλλο, εννοούμε. Ή από ό,τι κατάλαβα, το βιοποριστικό κάπως είχε λυθεί
με αυτό το approach ότι okay, δεν θα κάνω επιχειρήσεις κλπ. Αλλά είχε θέμα το ψυχολογικό που εγώ θεωρούσα τη στιγμή που το έχει λύσει το ένα, τότε το άλλο θα ήταν σίγουρα λυμένο. Μπορεί αν θες να μας τα αναλύσεις. Όπως σε όλους στα προηγούμενα, σε εκείνα τα χρόνια που η ψυχολογία ακόμη τότε έβγαινε προς τα πάνω, ήταν σχετικά άγνωστο. Δηλαδή τώρα ξέρεις, λέει κάποιος κάνω θεραπεία, κάνω ψυχοθεραπεία. Τότε να πεις ότι κάνεις ψυχοθεραπεία ήταν λίγο, ή θα είσαι πριν ένας τρελός ή λίγο απ' έξω από το Δαφνί κάπως. Σε προλαβαίνανε, ας πούμε. Τώρα δεν λέει κανείς πάω στον ψυχοθεραπευτή μου, είναι μια χαρά. Ποιος είναι ο ψυχοθεραπευτής σου, είναι... Θέλω να πω ότι υπήρχε μια άλλη αντίληψη. Σίγουρα αυτά είναι τρία πράγματα ξεχωριστά, τα οποία επηρεάζουν το ένα το άλλο. Όμως το πνευματικό, το οντολογικό κομμάτι, το υπαρξιακό, χρειάζεται να καταλάβουμε ότι είναι ανεξάρτητο και δεν έχει καμία σχέση με την ψυχολογία ούτε με το βιοποριστικό μας. Όμως αν πρέπει να ζήσεις σε σχέσεις με άλλους ανθρώπους, πρέπει οπωσδήποτε να είσαι ψυχολογικά ισορροπημένος, που σημαίνει ότι πρέπει να ξέρεις πώς νιώθεις, πρέπει να ξέρεις ο άλλος που έχεις απέναντί σου, αν είναι δυνατόν, αν τον συναισθάνεσαι, αν καταλαβαίνεις τι νιώθει ή δεν καταλαβαίνεις, αν μπορείς να υπολογίζεις τον άλλον ή δεν μπορείς να υπολογίζεις. Άρα να έχεις μια συναισθηματική νοημοσύνη, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν επηρεάζει το οντολογικό κομμάτι του εαυτού μας καθόλου. Γιατί εδώ έχουμε και το αντίστροφο. Είναι το υπαρξιακό, δηλαδή όταν λέμε ζω, είμαι, δεν μπορείς να πεις ότι η ψυχολογική ζωή είναι μπερδεύουμε δηλαδή το ψυχολογικό κομμάτι του εαυτού μας. Κάποιος δηλαδή μπορεί να φτιάξει την ψυχολογία του να είναι άψογος, να έχει καλές σχέσεις, να είναι πολύ καλός. Δεν σημαίνει ότι ζει μια ζωή, ξέρεις, ότι ζει τη ζωή του. Απλώς ζει μια ψυχολογική ζωή. Και αυτό είναι μια παγίδα πολλές φορές. Κάποιοι ειδικά που κάνουν θεραπεία ή κάποιοι που πηγαίνουν σε έναν ψυχολόγο θεωρούν ότι όταν μαθαίνουν, ξέρεις, πώς είναι να κάνεις σχέσεις, αν μαθαίνεις να αναγνωρίζεις τα συναισθήματά σου, βγαίνουν μετά και θέλουν να κάνουν ακριβώς το ίδιο έξω. Αυτό τώρα είναι τελείως. Δηλαδή μεταφέρουν την εμπειρία που έχουν μέσα σε μια ανάλυση, σε ένα ψυχολογικό γραφείο, θέλουν να τη μεταφέρουν και έξω, στον κόσμο, στη ζωή τους. Όμως ο κόσμος, το υπαρξιακό μας κομμάτι δεν ανταποκρίνεται στην ψυχολογία, δηλαδή είναι κάτι που, εντάξει, είναι βοηθάει, είναι πάρα πολύ σημαντικό, μπορεί να σε στηρίξει, αλλά δεν έχει καμία σχέση με το ποιος είσαι. Όχι, δεν έχει σχέση. Εντάξει, μα αν είναι λυμμένο ψυχολογικό, εσύ είσαι η ψυχολογία σου, έτσι δεν είναι? Στηρίζει και το πνεύμα, η ψυχολογία είναι καλά. Τι είναι μετά, το σώμα θα μείνει? Εντάξει, όλα μαζί είναι, ψυχή, σώμα, πνεύμα. Εντάξει, το γνωρίζουμε αυτό, αλλά είναι ένα part και αυτό, όχι δεν είσαι. Και εδώ που τα λέμε, εντάξει, όπως τα αναφέραμε και πριν, εντάξει, ίσως μπέρεψα το υπαρξιακό με το ψυχολογικό κομμάτι εγώ, που έλεγε για τους Δυτικούς και τους Ινδούς. Άμα θες να κάνεις μια αποσαφαίνιση σε αυτό, ότι είναι άλλο η ψυχολογία και άλλο το υπαρξιακό. Το υπαρξιακό δηλαδή είναι η φιλοδοξία στα όνειρα και αυτά. Είναι το πώς αντιμετωπίζει το θάνατο. Τι είναι υπαρξιακό? Ναι. Αν θες να κάνεις μια διάκριση πάνω σε αυτό, και αν αυτά τα έζησες εκεί και τα αντιλήφθηκες εκεί πέρα, ήταν κάποια τα οποία τα γνώρισες εκεί πέρα, η Ινδία σου τα έδωσε αυτά, γιατί να είμαστε και στο πλαίσιο της Ινδίας. Σίγουρα όταν για μένα τελείωσε αυτή η περίοδος εκεί, τελείωσε με έναν τρόπο που αυτή η ανάγκη για να
τακτοποιήσω τη δική μου ψυχολογία, με οδήγησε, ξέρεις, σε όλα αυτά στην ψυχολογία. Άρα σίγουρα ο ψυχικός κόσμος κάποιου είναι πάρα πολύ σημαντικός, αλλά ο ψυχικός κόσμος, η ψυχολογία, είναι κάτι διαφορετικό από τη ζωή. Η ζωή, είμαστε ένα κομμάτι της ζωής. Είμαστε ένα κομμάτι. Δηλαδή, όταν το αντιλαμβάνεσαι αυτό στο βάθος του, δεν είναι, ας πούμε, ότι αν έχεις καλή ψυχολογία, ας πούμε, θα σου δώσει φυσικά. Είναι, ξέρεις, έχεις μια στέρεη κατάσταση, μια ψυχική κατάσταση που αντιλαμβάνεσαι τα πράγματα και τις καταστάσεις και την πραγματικότητα όπως είναι, εντάξει, αλλά δεν έχεις κανένα πλεονέκτημα σε σχέση με κάποιο άλλο όν, ας πούμε, ή ότι είσαι κάτι διαφορετικό, ή ότι έχεις μάθει τι είναι ζωή. Και αυτό πολλές φορές το μπερδεύουμε, δηλαδή το ότι είμαι ένα κομμάτι της ζωής, χρειάζεται να έχω αυτό που λέμε αυτή την αυτοπαράδοση. Δηλαδή δεν είμαι ένα άτομο, δεν είμαι ένα πρόσωπο, και όταν χάνεις αυτή την ατομικότητα, που εδώ στη Δύση είναι πάρα πολύ δύσκολο, και εδώ το αντιμετωπίζουμε διαφορετικά. Εντάξει, δεν θέλω να πω ότι όλοι πρέπει να πάμε στην Ινδία, ξέρεις, για να... Και εδώ στη Δύση έχουμε ανάλογα εργαλεία, δεν είναι θέμα δηλαδή να πάμε στην αυτοπαράδοση. Υπάρχει ο δρόμος της γνώσης, που είναι κάτι διαφορετικό, και που η ψυχολογία βοηθάει πολύ περισσότερο. Άρα χρειάζεται να ξεχωρίσουμε αυτό που λέω τώρα. Είναι αυτό που έζησα εγώ τότε, ήταν ένας δρόμος αυτοπαράδοσης, λατρείας. Στην Ινδία υπάρχουν 5 δρόμοι. Είναι ο δρόμος της δράσης, ο δρόμος της λατρείας, ο δρόμος της γνώσης, ο δρόμος της αναπνοής, και ο 5ος δρόμος είναι να κάνεις αυτό που λέμε αυτό για το οποίο έχεις γεννηθεί. Λοιπόν, μάλιστα, αυτή είναι η 5 δρόμοι. Μόλις ακούσαμε το κομμάτι Χρυσός Λωτός, Golden Lotus. Εγώ προτείνω να βάλουμε ένα επόμενο κομμάτι, να τα ακούσουμε όλο. Από Ινδός, είναι ο Deepak Chopra. Ινδός δεν είναι? Ινδός, πολύ. Ναι. Ινδός, έχει γράψει βιβλία, ψυχολόγος. Έχει Δύση, είναι κυρίως Δύση. Εδώ έχει κάνει ένα κομμάτι με την Demi Moore, σκέψου. Και το έχουν ονομάσει έτσι, ο τίτλος είναι «Η πηγή του κακού», λένε στο Zen, ας πούμε, είναι το desire, η επιθυμία. Στην που επιθυμείς και θέλεις κάτι, ξεκινάνε όλα τα προβλήματα, λένε, η Zen πλευρά. Η δυτική πλευρά είναι η κινητήριος δύναμη, έτσι. Το υπαρξιακό κομμάτι πίσω, όταν είναι λυμένο, έχουμε ξεκαθαρίσει μέσα μας τις επιθυμίες μας και τις φιλοδοξίες μας και όλα αυτά. Θα έλεγα λοιπόν εγώ να ακούσουμε, αν θέλεις, αυτό το κομμάτι λίγο να χαλαρώσουμε, να σκεφτούμε, να μας πεις για τους 5 δρόμους και μετά επέστρεψες τελικά. Τι έλξε κάτι, έγινε κάτι και τι έφερες εδώ ερχόμενος. Να ακούσουμε λίγο το κομμάτι λοιπόν. A lover knows only humility. He has no choice. He steals into your alley at night. He has no choice. He longs to kiss every lock of your hair. Don't fret. He has no choice. In his frenzied love for you, he longs to break the chains of his imprisonment. He has no choice. A lover asked his beloved, "Do you love yourself more than you love me?" The beloved replied, "I have died to myself and I live for you. Disappeared from myself and my attributes. I am present only for you.
forgotten all my learning. But from knowing you, I have become a scholar. I have lost all my strength. But from your power, I am able. Myself. I love you. I love you. I love myself. Settle with me. Let us be neighbors to the stars. You have been hiding so long, aimlessly drifting in the sea of my love. Even so, you have always been connected to me. Concealed, revealed, in the known, in the unmanifest. I am life itself. You have been a prisoner of a little pond. I am the ocean and its turbulent flood. Come merge with me. Leave this world of ignorance. Be with me. I will open the gate to your love. Desire you more than food or drink. My body, my senses, my mind hunger for your taste. I can sense your presence in my heart. Although you belong to all the world, I wait with silent passion for one gesture, one glance. Αυτό ήταν λοιπόν το κομμάτι, η Bach Chopra με την Demi Moore, μία αναμενόμενα και τα δύο άτομα να τραγουδούν ένα τέτοιο ωραίο, πολύ ωραίο κομμάτι, χαλαρό. Λοιπόν, οι πέντε δρόμοι αυτοί, άμα θες να μας πεις κάποια πράγματα, και τελικά ποιος ήταν ο δρόμος που σε οδήγησε πίσω μετά από την Ινδία και ήρθες στην Ελλάδα ξανά, σε αυτό το τοπίο. Είναι ένα κάτι που τέλειωσε, είναι κάτι που έχουμε αφήσει σε κρεμότητα και άφησες και θα ξαναπάς. Είναι κάτι που ολοκληρώθηκε δηλαδή. Και ερχόμενος εδώ, τι αποκόμισες και μπορείς να το έφερες εδώ πέρα σαν κοινωνία, σαν Ελλάδα? Σίγουρα αυτό που έφερα και που έφερα που έχω μαζί μου, δηλαδή είναι εμπειρίες έτσι πολύ μεγάλες στην Ινδία. Θυμάμαι δηλαδή μια φορά ήμουνα για
ήμουνα μέσα σε ένα, στο άστραμ και ήμουνα, είχα πυρετό. Το άστραμ είναι ένας χώρος σαν μοναστήρι, αλλά δεν είναι μοναστήρι με την έννοια όπως το έχουμε εδώ. Μπαινοβγαίνουν κάθε μέρα, ξέρεις, 100-200.000 κόσμος, ξέρεις. Είναι, δηλαδή, έχει ένα κεντρικό χώρο που είναι, ξέρεις, κάποιος ναός, ας πούμε, ή κάποιο ιερό κάπως, που ανάλογα το χώρο είναι και κάτι διαφορετικό. Δεν είναι απαραίτητα, δηλαδή, εκκλησία, ας πούμε. Είναι ένας χώρος ιερός κάπου που μαζεύονται, ξέρεις. Και είτε εκεί που, τέλος πάντων, που πήγαινα εγώ, υπήρχε ένας τέτοιος μεγάλος χώρος που μαζευόμασταν, ξέρεις, το πρωί για κάποιο... για κάποιους ψαλμούς ή ξεκινάει το πρωινό και υπήρχε κάτι μέχρι τις 7-8 η ώρα, μετά δεν υπήρχε κάτι άλλο μέχρι το απόγευμα, ήσουν ελεύθερος, μπορείς να ησυχάσεις και να είσαι ήρεμος. Και αυτό ήταν το πιο βασικό, δηλαδή, του να είσαι σε μια ατμόσφαιρα, να περπατάς, ξέρεις, με τα πόδια, να μην υπάρχουν αυτοκίνητα, να πηγαίνεις πέρα δόθε, ξέρεις, ξυπόλυτος. Του να ζεις, ξέρεις, κάτι όχι πρωτόγονο, αλλά κάτι πολύ κοντά στη ζωή, πολύ κοντά στο έδαφος, πολύ κοντά με μια ηρεμία και μια ησυχία. Αυτό βοηθάει πολύ, μια εξωτερική ηρεμία βοηθάει και μια εσωτερική ηρεμία. Δηλαδή δεν έχεις να ασχοληθείς, να διασπάται η προσοχή σου συνεχώς. Άρα η προσοχή σου είναι αρκετά εστιασμένη προς το μια εσωτερική κατάσταση. Τώρα, αυτό που θυμάμαι φυσικά είναι μερικές εμπειρίες από την Ινδία, έτσι, πάρα πολύ σημαντικές. Δηλαδή, θυμάμαι ήμουνα για περίπου μια εβδομάδα, είχα πυρετό 39, συνέχεια. Και δεν έπεφτε με τίποτα ο πυρετός. Και είχαν περάσει αρκετές μέρες, ξέρεις, και είχα φτάσει πια, ήμουνα μόνος μου σε ένα δωμάτιο. Ξέρεις, εντάξει, παρόλο που υπήρχαν άνθρωποι που ήμασταν μαζί, αλλά... Εντάξει, κάνανε οι άλλοι τα δικά τους, ξέρεις, αυτά τα καθημερινά, ας πούμε. Και ήμουνα τελείως μόνος, ξέρεις. Οπότε μετά από μία εβδομάδα είχα πια εξαντληθεί τόσο πολύ και είχα παραδοθεί, να το πω έτσι, που λέω, εντάξει, κάποια στιγμή, το είπα και από μέσα μου, λέω, εντάξει, και ας πεθάνω τώρα, να τελειώνουμε, ξέρεις. Ήταν οκ, και ήταν, ξέρεις, κάτι πολύ συνειδητό. Μετά από μισή ώρα δεν είχα τίποτα απολύτως. Και ήμουνα σε μία κατάσταση η οποία παρέμεινε για τον επόμενο ένα μήνα μέχρι που γύρισα Ελλάδα, ας πούμε, που τα πάντα ήταν φωτεινά, ξέρεις. Δηλαδή ζούσα σε κάτι τελείως διαφορετικό. Είναι αυτό που λέμε ευδαιμονία. Οι περισσότεροι μας δεν έχουμε ζήσει αυτό. Το είχαμε ζήσει όταν είμαστε μωρά, ερχόμαστε με αυτό. Είμαστε σε μία ευδαιμονική κατάσταση. Να το ζήσεις όμως συνειδητά έτσι και να δεις τη διαφορά, τώρα ξέρεις είσαι σε μια καθημερινότητα και ξαφνικά είσαι σε μια ευδαιμονία όπου δεν νιώθεις, σου φαίνονται τα πάντα, ξέρεις, τόσο μικρά και τόσο δεν ασχολείσαι, ξέρεις, με τίποτα. Είσαι ένα, αυτό που λέμε, ένα μέρος της ζωής. Με αυτή την έννοια σου είπα και προηγουμένως ότι η ψυχολογία δεν είναι κάτι, είναι φυσικά κάτι πάρα πολύ σημαντικό, έτσι, γιατί σου δίνει μια μεγάλη σταθερότητα, αλλά το να συνδεθείς με τα πάντα είναι πέρα από ψυχολογία, πέρα από οτιδήποτε. Να είσαι σε μια ευδαιμονία, δηλαδή μια κατάσταση ευδαιμονίας. Αυτό τώρα σαν εμπειρία, ξέρεις, είναι κάτι, είναι αδιανόητο. Δηλαδή δεν μπορείς να κάτσεις μόνος και να πεις τώρα θα περάσω σε μια ευδαιμονία. Ωραία, ωραίο αυτό, αλλά μια ερώτηση, μπορείς στην Αθήνα να είσαι σε αυτήν την κατάσταση και να ζεις καθημερινά μέσα σε εδώ, σε αυτή την πόλη? Ήταν ο τόπος που το έκανε αυτό, ήσουν εσύ? Δηλαδή να έχεις αυτή την κατάσταση που λες ένα μήνα ευδομονίας και να πρέπει να δουλεύεις, να βγάζεις χρήματα, να αντιμετωπίσεις με τα αυτοκίνητα απέναντι, με τα φανάρια. Γίνονται αυτά τα πράγματα? Θα σου απαντήσω, ναι, γίνεται, όμως χρειάζεται να βρει κάποιος τη σωστή πρακτική. Καταρχάς, εμείς που ζούμε σε ένα δυτικό περιβάλλον, χρειάζεται να καταλάβουμε, αυτή είναι η δική μου γνώμη, όχι γνώμη, η δική μου προσέγγιση, έτσι. Γι' αυτό είπα ότι
ας πούμε, ο χριστιανισμός είναι όλο μια λατρευτική κατάσταση, έτσι. Δεν υπάρχει αυτογνωσία στον χριστιανισμό. Εντάξει. Στην Ινδία θα βρεις το δρόμο της αυτογνωσίας, δηλαδή της γνώσης. Υπήρχε παλιά στην αρχαία Ελλάδα, έτσι. Θα βρεις το κομμάτι το λατρευτικό, θα βρεις το κομμάτι των αναπνοών, θα βρεις το κομμάτι της τη κάρμα γιόγκα, αυτό που λέμε, δηλαδή να κάνεις το καθήκον σου, έτσι. Τώρα, σε εμάς, εγώ αυτό που έχω καταλάβει εδώ στην Ελλάδα και που συνδέεται αρκετά με την ψυχολογία μας και με το ότι κάποιος χρειάζεται να φτιάξει μια ψυχολογία, να είναι πάρα πολύ σταθερός, να είναι πολύ η ψυχική του κατάσταση, να είναι πάρα πολύ συγκροτημένη, μετά πάμε περισσότερο σε αυτό που στην Ινδία λέγεται γνιάνα γιόγκα, τη γιόγκα της γνώσης, που είναι κάτι με το δελφικό κομμάτι του γνώθης αυτών, δηλαδή του να έχεις μια αυτογνωσία. Φυσικά δεν ταιριάζει πολύ με την παράδοση τη χριστιανική εδώ στην Ελλάδα, που είναι λατρευτική παράδοση, δεν είναι τόσο γνώση. Και εδώ τώρα χρειάζεται κάποιος να είναι πολύ ξεκάθαρος ότι το γνώθης αυτόν δεν είναι μια κατάσταση νοητική. Εντάξει. Πρέπει να έχεις νοημοσύνη νοητική, συναισθηματική, σωματική και όλα αυτά να μάθεις να τα ελέγχεις, έτσι, και να εργάζεσαι με μια πολύ συστηματική πρακτική απέναντι σε αυτά. Αυτό τώρα είναι ο δρόμος της εξερεύνησης. Δηλαδή, εξερευνώ κάθε τι που έρχεται μπροστά μου μέσα στην καθημερινότητα. Το εξερευνώ δηλαδή με μια κατάσταση όπου φτάνω σε μια διάκριση, να βλέπω δηλαδή τι, να μπορώ να διακρίνω σε οτιδήποτε συμβαίνει, τι είναι διαφορετικό εκεί που όλα φαίνονται ότι είναι ίδια και τι είναι ίδιο εκεί που όλα είναι διαφορετικά. Δηλαδή βλέπω ότι είμαστε δύο διαφορετικοί άνθρωποι, εντάξει, να μπορώ να διακρίνω ότι είμαστε το ίδιο, η ίδια ζωή μέσα σε δύο διαφορετικά σώματα. Αυτό για να το διακρίνω θέλει πολύ μεγάλη ισορροπία, ψυχολογική, νοητική και σωματική. Άρα χρειάζεται και πάρα πολύ μεγάλη πρακτική. Αυτός είναι ο δρόμος της γνώσης. Πλησιάζει, είναι πολύ κοντά στο δρόμο της γνώσης. Και ο δρόμος της γνώσης πλησιάζει περισσότερο σε αυτό το αρχαίο ελληνικό, το δικό μας, του να γνωρίσεις τον εαυτό σου μέσα από την αυτογνωσία, δηλαδή του ποιος είσαι. Δηλαδή, στον δρόμο της γνώσης δεν μαθαίνει κάποιος τι είναι νοητικά να σου πω ποιος είσαι. Αφαιρείς οτιδήποτε δεν είσαι. Με ένα συστηματικό τρόπο και μετά αυτό που μένει είσαι. Είναι αυτό που λέμε το είναι, τι είναι, το τίποτα. Αλλά το τίποτα που είναι τα πάντα, με αυτή την έννοια. Άρα δηλαδή αυτός είναι ένας δρόμος. Εντάξει, είναι ένας διαφορετικός δρόμος όμως από το δρόμο της λατρείας, της αγάπης ή κάτι ή από όλα αυτά. Είναι ένας δρόμος αυτογνωσίας που δεν μπορεί κάποιος να κάνει εκτός και που μπορούμε εδώ, δηλαδή πάρα πολύ καλά. Εντάξει, δεν χρειαζόμαστε ούτε τελετές, ούτε ναούς, ούτε τίποτα. Ο ναός είναι το σώμα σου, το ιερό είναι η αναπνοή σου και μετά είναι όλη η εργασία που έχεις να κάνεις, είναι η αυτογνωσία σου. Δηλαδή πρέπει να μάθεις απ' έξω και ανακατοτά τι δεν είσαι. Και ναι, λίγος χρόνος μας έμεινε. Επέστρεψε λοιπόν, δεν μας απάντησε σε αυτό. Γιατί επέστρεψες, έκλεισε ένας κύκλος, άφησες κάποια ένα αστερίσκο που θα επιστρέψεις, θα ξαναπάς εκεί πέρα. Πριν πας είχες πει θα πάρω κάτι και θα γυρίσω και το πήρες και γύρισες. Όπως θες να το θέσω. Αυτή τη στιγμή τέλος πάντων είμαστε εδώ στην Αθήνα, στο Χέρακα, και όχι στην Ινδία. Άρα είσαι επιστρέψει. Λοιπόν, για πες μας.
Είναι πολύ καλή ερώτηση. Εκδίδουμε ένα βιβλίο, το Είμαι Εκείνο, που είναι από αυτή τη φιλοσοφία της γνώσης, λέγεται στην Ινδία Γνιάνα Γιόγκα, και είναι συνομιλίες με ένα σοφό, έτσι είναι εδώ, και του λένε πώς χρονών είστε, και λέει δεν έχω γεννηθεί ούτε θα πεθάνω. Που σημαίνει δηλαδή, είναι πολύ σημαντικό να εξετάζουμε τι γίνεται στο παρόν, τώρα εδώ. Δηλαδή δεν υπάρχει πήγαινε, έλα αυτά. Τώρα είναι, δεν υπάρχει. Αυτό που λέμε τώρα και που τα διηγούμαστε είναι ένα παρελθόν. Είναι πολύ ωραίο παρελθόν, είναι αναμνήσεις, είναι μνήμες. Μπορείς να τις χρησιμοποιήσεις σαν μνήμες για να καταλαβαίνεις τη διαφορά μεταξύ ψυχολογικού, οντολογικού, σε ένα βιωματικό κομμάτι, να καταλαβαίνεις ποια είναι η διαφορά, εντάξει. Αλλά αυτό είναι μνήμες απλώς. Τώρα το τι γίνεται εδώ είναι αυτό που γίνεται εδώ, τώρα. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο και είναι το Now Meetings. Λοιπόν, καλή συνέχεια από μένα, καλή εβδομάδα. Θα τα πούμε την άλλη Πέμπτη. Όπως ακούσατε, μας έδωσε και δεν μας έδωσε απάντηση. Αναμενόμενες αυτές οι απαντήσεις για το τι μας έφερε, τι γύρισε, γιατί γύρισε κλπ. Αυτό όμως είναι και το ζητούμενο. Ακούμε τις υπόλοιπες εκπομπές μας και όλες οι απαντήσεις θα έρθουν από τις υπόλοιπες εκπομπές. Ήταν ωραίο η σημερινή, ας πούμε, Smells of Paradise, είναι το κομμάτι που παίζει τώρα αυτή τη στιγμή. Ήταν μια μυρωδιά πήραμε λοιπόν από την Ινδία κι εμείς. Αν για σένα λοιπόν ήταν ένας παράδεισος, ναι, ήταν ένα Smells of Paradise. Ελπίζω και εγώ όταν θα πάω να έχω να κάνουμε την εκπομπή και να σου πω τι βρήκα λοιπόν και εγώ εκεί πέρα. Λοιπόν, θα πάμε να κάνουμε μια εκπομπή από την Ινδία, από ένα άστρο. Ναι, ναι, θα πάμε. Εννοείται, εννοείται.